τρίτη σύλληψη για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε διάρκεια 2 ημερών πραγματοποίησε η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης. Δικαστική παρέμβαση θα προβάλλει η νομαρχή Ροδόπης στις 5 Νοέμβρη που εκδικάζεται πρωτόδικα η υπόθεση διεκδικήσεων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Πολλοί Κομωτινέοι παρευρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Γερμίδη με τίτλο «Μια αρτοδέσμη για το Μίδα» που έγινε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ροδόπης υπό την αιγίδα του Δήμου Κομωτινής. Από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα σήματα τελών κυκλοφορίας ή οδηγοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην τρίτη σύλληψη για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών μέσα σε 2 μέρες προχώρησε η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στην κατοχή των συλληφθέντων, εκτός από μικροποσότητες ινδικής κάναβης, εντοπίζεται πλέον και ηρωίνη. Τρίτη σύλληψη για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε διάρκεια 2 ημερών πραγματοποίησε η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης. Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριών, διενήργησε νομότυπη έρευνα στην οικία του δράστη, όπου και βρέθηκαν στην κατοχή του μία συσκευασία ενός γραμμαρίου ηρωίνης, 2 χρησιμοποιημένες σύριγγες με υπολείμματα άγνωστης ουσίας και ένα σπασμένο φιαλίδιο που περιείχε 5 τεμάχια εμποτισμένο βαμβάκι με άγνωστο διάλειμμα. Στον εισαγγελέα πλημμυλωδικών Ροδόπης οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για μικροποσότητες ναρκωτικών. Περιφερειακή σύσκεψη μελών και συλλόγων εργαζομένων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε το πρωί. Κατά τη σημερινή πολυπληθή σύσκεψη, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιφέρειας προέβαλαν μία σειρά από ζητήματα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν, γεγονός το οποίο τους οδηγεί εκ νέου σε κινητοποίησεις. Με στόχο τη συζήτηση για τις εξελίξεις στον χώρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και τη χάραξη των περαιτέρω ενεργειών των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Κομωτινής η περιφερειακή σύσκεψη των μελών των συλλόγων εργαζομένων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία παραβρέθηκε και ο γραμματέας οργανωτικού της Ομοσπονδίας. Το ευχάριστο θέμα της συζήτησης ήταν η υπογραφή της σύμβασης εξυγχρονισμού του Σισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής, που επιλύει ένα μεγάλο και χρόνιο αίτημα των εργαζομένων καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η μη εκχώρηση ενός μέρους του νοσοκομείου σε ιδιώτες, η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μερικά από τα πάγια αιτήματα των εργαζομένων που θα τους οδηγήσουν και πάλι στις κινητοποιήσεις, όπως αποφάσισαν στη σύσκεψη. Καταρχήν, έτσι, με την ευκαιρία της παρουσίασης της Ομοσπονδίας εδώ, ήθελα να επιδοκιμάσω τελικά την διαδικασία η οποία επιτεύχθηκε με το σχεδιασμό του νοσοκομείου από προχθές ήδη. Ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει πλέον και θα αποδοθεί ένα καινούριο έτσι νοσηλευτικό ίδρυμα στο λαό της Κομωτινής, αρκεί οι όλες διαδικασίες αυτές να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με διαφάνεια και αποδίδοντας μια υγεία έτσι αυτή που ανήκει στον λαό της Κομωτινής σύμφωνα και με την πληρωμή του από τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί πραγματικά αξίζει ο λαός της Κομωτινής ένα καλύτερο νοσοκομείο. Αυτά επί τη ευκαιρία της παρουσίας. Τώρα βεβαίως η σημερινή σύσκεψη των Προέδρων και των Σωματείων εδώ έχει να κάνει με το πρόγραμμα δράσης Ομοσπονδίας, όπου πλέον στην άκαμπτη στάση της κυβέρνησης πάνω στα αιτήματα των εργαζομένων που αφορούν τα οικονομικά, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, τις προσλήψεις, την διατήρηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της υγείας και την αύξηση των δαπανών για την υγεία, επειδή ακριβώς έχουμε πλέον διάλογο κοφών και από τη μεριά της κυβέρνησης δεν αφουγκράζεται όλα αυτά τα πράγματα, ήρθαμε να αναγγείλουμε το πρόγραμμα δράσης Ομοσπονδίας, όπου επιμένοντας αυτά τα αιτήματα προκηρύσουμε 48 ώρια απεργιακή κινητοποίηση για την Τρίτη και Τετάρτη, στις 3 και 4 του μήνα μαζί με την ΑΔΔ, για τις 20 και 21 του μήνα δεύτερη 48 ώρια απεργία, και μετά αρχίζει ένα πενθήμερο κινητοποίησεων με διάφορες μορφές κινητοποίησεων που θα είναι κλείσιμο χειρουργείων, εργαστηρίων, θα είναι διάφορες συγκεντρώσεις του προσωπικού στα προάβλια, ενημέρωση του λαού κλπ. Οφείλω να πω ότι σαν Ομοσπονδία κυκλοφορήσαμε μία ανακοίνωση προς τον Έλληνα πολίτη, τον οποίον θέλουμε σύμμαχό μας, διαθέτοντας έτσι αυτό και μόνο σαν όπλο ενάντια στην θέση αυτή της κυβέρνησης, εξωτερικεύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και θα έλεγα ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο διάβασμα αυτής της ανακοίνωσης ήταν πάρα πολύ θετικό. Ευελπιστούμε σε αυτή μας την πορεία των κινητοποίησεων να τον έχουμε σύμμαχο, και εκείνο το οποίο θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι αν η κυβέρνηση δεν υποκύψει, θα έλεγα εγώ, να συζητήσει πλέον τα αιτήματα αυτά των εργαζομένων,
Δυστυχώς για εκείνη οι κινητοποιήσεις θα τελειώσουν όταν θα θυροκολληθεί το προεδρικό διάταγμα της διάλυσης της Βουλής των Ελλήνων. Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται οι οδηγοί τα σήματα των τελών κυκλοφορίας. Σε σημερινές δηλώσεις του πάντως, ο προϊστάμενος της ΔΟΗ Κομωτινής, Σάββας Μενεσελίδης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους οδηγούς εκείνους που αγόρασαν το αυτοκίνητό τους το τρέχον έτος και οι οποίοι δεν θα παραλάβουν ειδοποίηση. Η διαδικασία απόκτησης των σημάτων τελών κυκλοφορίας ταλανίζει τους οδηγούς, καθώς είναι απαραίτητα για την όμιμη κυκλοφορία των οχημάτων τους. Οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα σήματα από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου από τις τράπεζες της πόλης, τόνισε ο προϊστάμενος της ΔΟΗ Κομωτινής, Σάββας Μενεσελίδης. Ο κύριος Μενεσελίδης επεσήμανε πως η αξία των σημάτων παραμένει η ίδια όπως κάθε χρόνο. Δεν παρέλειψε επίσης να ενημερώσει όσους έχουν αγοράσει αυτοκίνητα μέσα στο έτος 2003 πως δεν θα παραλάβουν ειδοποίηση όπως οι υπόλοιποι πολίτες, αλλά απλώς θα προμηθευτούν τα σήματά τους από τη ΔΟΗ. Η προθεσμία προμήθειας των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας είναι η αυτή, η οποία ίσχυε και μέχρι σήμερα, δεν άλλαξε τίποτα. Αρχίζει η προμήθειά τους από 3 Νοεμβρίου, από Δευτέρα, και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν το σήμα από τις τράπεζες. Μέχρι πέρσι υπήρχε ένας περιορισμός στις τράπεζες, δηλαδή δεν ασχολούνταν όλες οι τράπεζες με αυτή την εργασία. Από φέτος όμως όσες τράπεζες υπάρχουν μέσα στην Κομωτινή, προστιθέμενες και αυτές οι 3 καινούργιες που έγιναν, όπως είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Ασπίς Πανκ και η Εγνατία Τράπεζα, και αυτές ακόμη έχουν σήμερα για να προμηθεύσουν τους ενδιαφερόμενους. Επομένως όλοι με την ειδοποίηση στα χέρια τους από 3 Νοεμβρίου μπορούν να πηγαίνουν στις τράπεζες αυτές για να προμηθευτούν το σήμα. Η αξία των τελών κυκλοφορίας δεν έχει αλλάξει, παραμένει η ίδια χωρίς καμία μεταβολή. Και μόνον όσοι μέχρι 10 Δεκεμβρίου, την τονίζω αυτή την προθεσμία, μέχρι 10 Δεκεμβρίου δεν πάρουν ειδοποίηση, να προσέλθουν μετά τις 10 Δεκεμβρίου στην ΔΟΗ Κομωτινής για να προμηθευτούν το ειδικό αυτό σήμα. Δεν θα πάρουν ειδοποίηση αυτοί οι οποίοι αγόρασαν αυτοκίνητο μέσα στη χρήση του 2003. Επομένως, αυτοί να μην περιμένουν ειδοποίηση από το μηχανογραφικό κέντρο και στην προθεσμία αυτή των 2 μηνών από 3 Νοεμβρίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου να προσέλθουν στη ΔΟΗ να πάρουν το σήμα τους. Υπάρχει μια διαφορά ως προς την προθεσμία. Ενώ πέρσι η προμήθεια γινόταν μέχρι 20 Δεκεμβρίου, φέτος παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή έχουμε 2 ολόκληρους μήνες. Όλο ένα και μεγαλύτερος αριθμός αυτοκινήτων επιβάλλει την παρούσα περίοδο ως επιτακτική την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ο καθιερωμένος έλεγχος καυσαερίων στα αυτοκίνητα πραγματοποιείται συνήθως ανά 6 μήνες ή ανά έτος ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκίνητου. Για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία αλλά και τη συντήρηση του αυτοκινήτου γίνεται πάντα ο καθιερωμένος έλεγχος καυσαερίων στα αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο ή 6 μήνες ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου που διαθέτει ο καθένας. Για τα μικρά αυτοκίνητα χρεώνεται σε 6 ευρώ, ενώ για του μεγαλύτερου κυβισμού είναι 12 ευρώ. Και προσκομίζεται στους οδηγούς η κάρτα καυσαερίων που πιστοποιεί τον έλεγχο και υποδεικνύεται όταν ζητηθεί από την τροχέα ή από άλλες υπηρεσίες. Ο έλεγχος έχει ως στόχο τη μείωση των ρυπών του περιβάλλοντος, αλλά αφετέρου διαπιστώνονται και βλάβες στο αυτοκίνητο. Μέχρι 3,5 τόνους κάθε χρόνο. Πάνω από 3,5 τόνους και άνω κάθε εξάμηνο. Αυτό είναι υποχρεωτικό? Υποχρεωτικό είναι. Αλλιώς έχει κάποιες συνέπειες ο οδηγός? Συνέπειες ο οδηγός από τις αρμόδιες αρχές και δεν ελέγχει το μηχάνημά του, αν πάει καλά, το αυτοκίνητό του δηλαδή. Οι Κομωτινοί έλεγχουν συχνά, κάνουν έλεγχο συχνά? Συχνά, συχνά. Κανονικά, στο χρόνο και εξάμηνο. Προμηθεύονται κάποια κάρτα που είναι τώρα... Κάρτα καυσαερίων, μάλιστα. Είναι απαραίτητος μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και για το ίδιο το αυτοκίνητο? Και για το ίδιο το αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για το ίδιο το αυτοκίνητο, το μηχάνημα. Μπορούν να εξακριβωθούν και κάποιες φθορές? Οπωσδήποτε. Βρίσκουμε πολλές φορές, έρχονται εδώ πέρα για καυσαέρια και βρίσκουμε ότι υπάρχει και από άλλα πράγματα. Και το λέμε τον πελάτη δηλαδή. Πόσο περίπου κοστίζει αυτή η επίσκεψη? 12 ευρώ είναι για τα μεγάλα και 9 ευρώ είναι για τα μικρά.
Έτοιμη να παρέμβει δικαστικά στις 5 Νοεμβρίου είναι η Νομαρχία Ροδόπης. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γιώργος Πεταλωτής, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα έχει τη δική της παρουσία στην εκδίκαση της υπόθεσης για τη διεκδίκηση στρεμματικών εκτάσεων στη Ροδόπη από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Δικαστική παρέμβαση θα προβάλλει η Νομαρχία Ροδόπη στις 5 Νοεμβρίου που εκδικάζεται πρωτόδικα η υπόθεση διεκδικήσεων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ησυχία επικρατεί στον νομό Ροδόπης, μια ησυχία που τρομάζει τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γεώργιο Πεταλωτή, σε αντίθεση με τον νομό Ξάνθης που υπάρχουν εξελίξεις. Το ελληνικό δημόσιο, για το οποίο έχει υποβάλει μήνυση Μονή Βατοπεδίου, δεν έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως δήλωσε ο κ. Πεταλωτής, που ευελπιστεί η δικαστική παρέμβαση αυτή να επιφέρει αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στο αίσιο τέλος αυτής της υπόθεσης. Γενικώς είναι ήσυχα τα πράγματα ως προς αυτό το θέμα. Δυστυχώς είναι ήρεμα και ήσυχα τα πράγματα. Ό,τι γίνεται, γίνεται στην Ξάνθη από ό,τι πληροφορούμε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε μία παρέμβαση, ασκούμε παρέμβαση, δικαστική παρέμβαση, γιατί όπως ξέρετε η αγωγή της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου κατά του ελληνικού δημοσίου συζητιέται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο την Τετάρτη που μας έρχεται στις 5 Νοεμβρίου. Ασκήσαμε παρέμβαση προκειμένου να ακουστεί και κάποια άλλη άποψη για το τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί από μόνο το ελληνικό δημόσιο νομίζω ότι δεν έφτασε να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Ως γνωστόν υπάρχει υπουργική απόφαση η οποία τα απεμπολεί εν ολίγης. Υπάρχουν δικές επιτροπές που γνωμοδότησαν ότι δεν πρέπει να ασκηθούν και να διεκδικηθούν τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου σε αυτές τις εκτάσεις, και με την παρέμβαση αυτή που ασκούμε νομίζω ότι επιτέλους ακουστεί και μια άλλη φωνή και νομίζω ότι έχει και ένα αποτέλεσμα, ελπίζω να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το ορθό για το δίκαιο. Μία δοδέσμη για το Μίδα είναι ο τίτλος του βιβλίου που παρουσίασε χθες ο Δημήτρης Γερμίδης. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Σκοπός της συγγραφής του βιβλίου είναι η παρεμπόδιση της εξόρυξης χρυσού με καταστρεπτικές για το περιβάλλον συνέπειες. Ο συγγραφέας μέσα από πρόσωπα και αφηγήσεις φωτίζει ένα παρασκήνιο που είναι δηλητηριώδες και άμπεμπτο. Πολλοί κομωτινέοι παρευρέθησαν στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Γερμίδη με τίτλο «Μια θοδέσμη που έγινε στην αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης υπό την αιγίδα του Δήμου Κομωτινής. Οι εμπειρίες του συγγραφέα, οι απογοητεύσεις του και πιθανόν κάποιες ενοχές του, αλλά πάνω απ' όλη η αγάπη του για το περιβάλλον, που συνειδητά καταστρέφει η επλησία των ανθρώπων, δημιούργησαν το μυθιστόρημα, χαρακτηρίζοντάς το ο ίδιος ο συγγραφέας, οικολογικό θρίλερ με μεγάλη δόση ιστορίας και λιγότερου μύθου. Ο κύριος Γερμίδης γνωρίζει σε βάθος τις διαδικασίες και έχει τη δυνατότητα να τις προσεγγίσει και να τις καυτηριάσει. Ένα σύμμαχο που έρχεται από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, των πολυεθνικών και του χρήματος, τα λέγαμε. Είδαμε πως ο άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει τις αξίες του και να μην αλωτριωθεί όταν διαθέτει κριτικό πνεύμα και βλέπει τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Συνέγραψε βιβλίο σχετιζόμενο με τους λαϊκούς αγώνες εναντίον της επιχειρούμενης προσπάθειας εξόρυξης χρυσού σε περιοχές της Βόρειος Ελλάδας, ένα τμήμα των οποίων εξακολουθεί να διεξάγεται στη Ροδόπη και τον Έμβρο. Πολλοί θα λακίσουν και στέλνω ένα μήνυμα στην ελληνική εξουσία και σε όλο τον πολιτικό χώρο ότι χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας απατώνται πολύ. Εμείς έχουμε προσδιορίσει τον δρόμο και το έχουμε συναποφασίσει. Και η απόφασή μας είναι ομόφυλη. Κάποιες άλλες λεπτομέρειες που εμείς τις καταλαβαίνουμε, αλλά πολύ ο κόσμος δεν θα τις καταλάβει να τις λέγαμε εμείς ξερά. Δηλαδή όλη αυτή η ίντριγκα που υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία και όλο αυτό το χρηματιστηριακό στη βάση παιχνίδι που υπάρχει σε αυτό που λέγεται εξόρυξη χρυσού. Σκοπός του βιβλίου είναι η παρεμπόδιση της εξόρυξης χρυσού με καταστρεπτικές για το περιβάλλον ενέργειες από τα ορυχεία στην περιοχή Παγκαίου την εποχή του Φιλίππου μέχρι το Μέγα Αλέξανδρο. Ο συγγραφέας φωτίζει το παρασκήνιο, ένα παρασκήνιο που είναι δηλητηριώδες και άμεμπτο. Βασικές φυσιογνωμίες του είναι η Σμήνη, οικολόγος, ο θεολόγης, πρόεδρος της Αμαλιάδας και ο Πέτρος, πολιτικός μηχανικός, δεν μπόρεσαν να φανταστούν την τροπή των πραγμάτων και ξεσηκώθηκαν με την εξόρυξη χρυσού. Αξίζει να διαβαστεί από όλους μας και να μας προβληματίσει. Η μέθοδος της Κιάβης που εφαρμόζεται στις αρχές του αιώνα και κυρίως την τελευταία δεκαετία, 20ετία παντού, από ό,τι έχει περάσει, έχει αφήσει πίσω της βιβλικές καταστροφές και κρανίου τόπου. Και εκεί όπου δεν έγιναν,
θα γίνει. Είναι καταστροφή εν αναμονή. Ολοκληρωμένο τουριστικό πρόγραμμα στην περιοχή εκείνη, όπως και εδώ θα μπορούσε να γίνει. Φανταστείτε ένα μεταλλουργικό μουσείο, ένα μεταλλιστικό μουσείο, 25 αιώνων χρυσορυχείο. Πώς έβγαζε το χρυσό Μέγας Αλέξανδρος. Ο Φίλιππος, μέσα με ήχο και φως, μέσα στις στοές. Οι Βυζαντινοί, πώς χρηματοδοτούσαν τους πολέμους τους. Τι νομίσματα βγάζανε, τι κοσμήματα. Και όταν βγαίνουν από εκεί, να πέφτουν, γιατί ακριβώς βγαίνεις στα στάγυρα, στην πατρίδα του Αριστοτέλη. Αριστοτέλη, προχωρείς λίγο παρακάτω στο κανάλι του Ξέρεση και φυσικά στο χωρίσμα του Άγιον Όρος. Τη σύσταση Επιτροπής για την Προστασία του Περιβάλλοντος, που θα έχει θητεία έως το 2006, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Της Επταμελούς Επιτροπής πρόεδρος ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Κυπριανίδης. Χθες ο κύριος Κυπριανίδης δήλωνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel για τον συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα της Επιτροπής. Μου έκανε την τιμή ο Δήμαρχος και όλοι οι συναδελφοί μου να μου αναθέσουν την προεδρία αυτής της Επιτροπής για το περιβάλλον. Νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει και πολλή δουλειά να επιτροπή. Θα έλεγα ότι είχε ήδη λειτουργήσει και την προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι ο ρόλος μας είχε επικεντρωθεί περισσότερο στην αντιμετώπιση του πολύ συγκεκριμένου θέματος της εξόρυξης του χρυσού. Με τις μας πλέον θέσεις που ήταν κάθετα αντίθετες προς τις επιθυμίες όλων αυτών που θέλουν να αναπτύξουν αυτού του είδους τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή μας. Θα έλεγα όμως ότι γίνεται ένα βήμα παραπάνω και η Επιτροπή αυτή θα ασχοληθεί από εδώ και πέρα με θέματα που έχουν σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. Σαν άξονα δράσης θα έχει, θα έλεγα, ζητήματα οικολογικής και περιβαλλοντικής της οικολογικής και περιβαλλοντικής μας ζωής. Ο βασικός βέβαια στόχος θα είναι σίγουρα να είναι μια επιτροπή ευέλικτη, να έχει ένα χαρακτήρα συμβουλευτικό, παρεμβατικό και πρωτίστως θα έλεγα ενημερωτικό. Γιατί στόχος είναι όλο μας να ενημερώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα την κοινή γνώμη της πόλης μας, τον κατοίκο της περιοχής μας, για αυτό που λέμε περιβαλλοντική προστασία. Με απότερο σκοπό βέβαια τη δημιουργία μιας οικολογικής συνείδησης, θα έλεγα, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύουμε την περιβαλλοντική ισορροπία μέσα από συλλογικές αναφορές αλλά και ατομικές πράξεις. Τη δημιουργία δύο νέων καταφυγίων αναμένεται να προτείνει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ροδόπης στο Δασαρχείο. Τα δύο νέα καταφύγια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά, θα πρέπει να διαθέτουν βασικά χαρακτηριστικά βιοτόπων όπως είναι το νερό και οι καλλιέργειες. Η επαναδιάρθρωση των καταφυγίων άγρια ζωής και οι βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομωτινής. Για την επαναδιάρθρωση, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου, Πανάγος Γρηγορόπουλος, τόνισε πως γίνεται προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των καταφυγίων άγριο ζωής, καθώς δεν υπάρχει αύξηση της πανίδας και επεσήμανε ότι η συνεργασία της τοπικής κοινότητας και των Δήμων είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η αύξηση του θυραματικού πλούτου. Η τελευταία συνεδρίαση του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομωτινής είχε σαν θέμα την επαναδιάρθρωση των καταφυγίων άγρια ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ είχαμε δύο καταφύγια άγρια ζωής στον ορεινό όγκο, από τις μελέτες που έχουμε πραγματοποιήσει όλο αυτό το χρονιακό διάστημα, τα δύο περίπου έτη που λειτουργούν, έχουμε το αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει η αύξηση της πανίδας την οποία θέλαμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε και στη συνεννόηση με τους φίλους μας κυνηγούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο, να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό των καταφυγίων άγριας ζωής και αυτό ήταν το θέμα το οποίο συζητήσαμε. Καταλήξαμε σε δύο περιοχές. Βεβαίως, από μόνη της η πρόταση του Κυνηγητικού Συλλόγου δεν φτάνει για να δημιουργηθούν αυτά τα δύο καταφύγια άγριας ζωής. Χρειάζεται και η συνένεση και της τοπικής κοινωνίας και των Δήμων. Εν πάση περιπτώσει, προς αυτή την κατεύθυνση ο Σύλλογός μας ήδη θα κάνει και τις γραπτές προστάσεις προς τη δασική αρχή, η οποία είναι και αρμόδια για να και τις επιβάλλει.
Όσον αφορά τις βαβακοσυλλεκτικές μηχανές, ο κύριος Γρηγορόπουλος ενημέρωσε τους κυνηγούς ότι απαγορεύεται να κατέχουν κυνηγετικά όπλα και ιδιαίτερα το βράδυ. Ήταν για τις βαβακοσυλλεκτικές μηχανές. Κάνουμε γνωστό προς τους φίλους μας γεωργούς, οι οποίοι έχουν τέτοιες μηχανές, ότι από τον νόμο απαγορεύεται να φέρουν επάνω κυνηγετικό όπλο, έτσι. Και ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες και προς τα μέλη μας, κάνουμε τη σύσταση να μην περιμένουν γύρω-γύρω από τις βαβακοσυλλεκτικές μηχανές για τον εντοπισμό των λαγών. Γυρνά από πόλη σε πόλη με μια λατέρνα που θυμίζει το νοσταλγικό παρελθόν. Για τον Σπύρο Ταραπόζα η λατέρνα είναι άμεσα συνυφασμένη με την ίδια του τη ζωή. Στους ρυθμούς μιας παλαιότερης εποχής, όπου η φτώχεια και το φιλότιμο κυριαρχούσαν στις απλές και όμορφες γειτονιές, το τοπίο ολοκλήρωνε η παρουσία και το γλυκό άκουσμα της λατέρνας. Ο κύριος Ταραπόζος Σπύρος, ο οποίος κατάγεται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, σεριανίζει καθημερινά τους δρόμους ολόκληρης της Ελλάδας, χάρη στην αγάπη που έχει για τη λατέρνα του. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, στο φακό του Art Channel, η ηλικιωμένη λατέρνα μόλις 61 χρονών ανήκε στον παππού του και όσοι προσπάθησαν να το μεταπίσουν να την πουλήσει, δεν τα κατάφεραν καθώς ο κύριος Σπύρος σκοπεύει να την κληροδοτήσει στα παιδιά του, τιμώντας έτσι την παράδοση και τα χρόνια της λατέρνας. Η νεολαία δεν ξέρει πολλά. Φυσικά λίγο οι μεγαλύτεροι ξέρουν για τη λατέρνα πάρα πολλά, γιατί διασκεδάζαν κάποτε με τη λατέρνα και μέχρι τώρα στα καφενεία που πηγαίνω διασκεδάζουν οι μεγαλύτεροι. Η νεολαία δεν ξέρει πολλά και με ρωτάνε κιόλας συγκεκριμένα τι είναι αυτό. Και άμα δεν μ' άρεσε δεν θα έπαιρνα και το επάγγελμα του παππού μου. Δεν θα έπαιρνα και του πατέρα μου. Φυσικά μ' αρέσει, την αγαπάω γιατί μεγάλωσα με τη λατέρνα και μ' αρέσει. Mm-hmm. Λατέρνα. Είναι η ψυχή μου. Mm-hmm. Πολλά άτομα βρεθήκαν και μου είπαν άμα την πουλάω, τους είπα όχι. Αυτή θα μείνει και μείνει λίγο για πολλά χρόνια. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Με 50.000 ευρώ την ημέρα, πολλοί ήδη έχουν αρχίσει να αισθάνονται πλούσιοι. Έξτρα 5. Με 50.000 ευρώ, εσύ θα νιώσεις πλούσιος. Ιταλός είναι πάντα πιο φθηνός. Τώρα και για λίγες μέρες, πλυντήριο 6 κιλών, μόνο 321 ευρώ. Ιταλός, Νικηφόρου Γρηγορά 3, πίσω από τη Μητρόπολη, Κομωτινή. Πρώτη έκθεση κατοικίας στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη ΒΙΠΕ Κομωτινής στις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου με στόχο την καλύτερη προώθηση των προϊόντων σας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στα τηλέφωνα 210-2232-441 και στο 693-6-791-805. Οργάνωση Αλφα Εκθεσιακή. Πρωτοπόρο στην οργάνωση περιφερειακών εκθέσεων. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ζυμωτό, χωριάτικο, παραδοσιακό ψωμί? Υπάρχει τίποτε πιο νόστιμο από τη χειροποίητη χωριάτικη πίτα? Υπάρχει κάτι πιο λαχταριστό από το φρέσκο σπιτικό τσουρέκι? Και όταν είναι από το φούρνο της γιαγιάς, δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Γιατί ό,τι φτιάχνουμε στο φούρνο της γιαγιάς είναι ζυμωμένο και φτιαγμένο από γνήσιες παραδοσιακές συνταγές με τα πιο αγνά υλικά. Όλα μας τα είδη τα παράγουμε μόνοι μας. Γι' αυτό και γίνονται καθημερινά μέχρι το μεσημέρι ανάρπαστα. Ο φούρνος της γιαγιάς. Κεντρικό, Μακράς Γεφύρας 3. Τηλέφωνο 25310-23433. Υποκατάστημα Λεωφόρος Ηρών 3. Τηλέφωνο 25310-71871. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Αύριο Σάββατο συνεχίζεται το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Θράκης με την 8η αγωνιστική
Και το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό μεταξύ της Γρατινής και του Ορφέα Κομωτινής στο Πανθρακικό στάδιο στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή, στην τέταρτη εθνική κατηγορία, ο Πανθρακικός στις 3 υποδέχεται τον Θεαγέννη Θάσου, ενώ στη 1 η Ροδόπη Κομωτινής υποδέχεται την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών. Στο μπάσκετ της Α2 γυναικών, ο ΓΑΣ την Κυριακή στις 12 υποδέχεται τον Πρωτέα Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 ο ΓΑΣ στους άνδρες υποδέχεται την Τριανδρία Θεσσαλονίκης για την τρίτη εθνική μπάσκετ ανδρών. Στο βόλεϊ τέλος, η ΑΕΚ στους άνδρες αγωνίζεται στην Καρδίτσα, ενώ οι γυναίκες την Κυριακή στις 3 υποδέχονται την Ορεστιάδα για το περιφερειακό πρωτάθλημα βόλεϊ. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Λίγες νεφώσεις στις πρωινές ώρες και βροχές κυρίως την περίοδο της νύχτας προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη θα είναι νότιοι μέτροι μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.